λειτουργία του, υπάρχουν και ορισμένες τριβές, ερωτήματα, διεργασίες στο εσωτερικό του. Πάντως, στο Μπαλάτα, κάθε κόμμα. Ναι, όχι, συνεχίστε. Στο κάθε κόμμα υπάρχουν διεργασίες που του ταιριάζουν. Σε εμάς, παραδείγματος χάρη, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι. Δεν εκλέξαμε, ας πούμε, το Ευρωψηφοδέλτιο με απόφαση του αρχηγού, παραδείγματος χάρη, όπως κάναν πολλά άλλα κόμματα. Έτσι δεν είναι. Την παραμονή δεν ξέρει τίποτα και την απομένει ο αρχηγός. Αλλά τώρα φαίνεται, επειδή υπάρχει δυσαρέσκεια από τα κάτω, δεν περνάει έτσι του αρχηγού, βγάζει το Ευρωψηφοδέλτιο, καθαρίσαμε, βγαίνει ένα πρώην στελεχός του και λέει τι είναι αυτό το ψηφοδελτίο, πλάκα μας κάνετε. Βγαίνει το άλλο και λέει το γνωστό του Χαριλάου Τρικούπη, Ανθυμών, Βουλημίδες, δηλαδή αντί για μας δηλαδή, ή της πλάκας. Βγαίνει ο άλλος, ας πούμε, και κατηγορεί και τον πρωθυπουργό και του λέει, ξέρω εγώ, δεν ξεχνάω αυτά που έκανε στο 93 που έριξε την κυβέρνησή μου. Μπλοκ, το οποίο θέλω να πω δηλαδή. Υπάρχουν τέτοια. Σε εμάς υπάρχει, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια άποψη στο εσωτερικό του κόμματός μας, η οποία είναι σε μια απόκληση από την κεντρική ψηφισμένη γραμμή. Και για μια άλλη φορά, μόνο το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, το κόμμα το δικό μας θέλει να σωθεί η χώρα μέσα στην Ευρωζώνη. Παραλαμβάνω, να σωθεί η χώρα μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτή είναι η θέση μας κλπ. Δεν είναι ότι κάποιες απόψεις λένε όχι. Προσέξτε. Οι απόψεις που αποκλίνουν από αυτή, τη θέση, ναι, τι λένε. Λένε ότι είναι τέτοια η Ευρωζώνη. Παρακαλώ. Να έχουμε ένα έτοιμο σχέδιο και για μια στιγμή. Όχι, όχι. Λένε ότι είναι τόσο χάλια η Ευρωζώνη που παρόλο που είναι σωστό να, καταρχήν να διαπραγματευτείς για να μειώσεις το χρέος, δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα αυτό το πράγμα κλπ. Αυτό είναι μία άποψη. Εμείς θεωρούμε, παραδείγματος χάρη, όμως ότι θα παλέψουμε την υπόθεση της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι εύκολο κανείς όταν θα έχει την ψήφο του ελληνικού λαού, την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού πριν από λίγες μέρες που θα λέει κατάργηση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων, που θα λέει διαπραγμάτευση για διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, που θα λέει τέτοιο φορολογικό σύστημα, τέτοιο χρηματοπιστωτικό, έτσι οι τράπεζες, έτσι η μεικτή οικονομία κλπ. Δεν είναι εύκολο και οι εταίροι μας σε αυτά όλα να πούνε δεν μας νοιάζει, δεν συζητάμε κλπ. Διότι ξέρετε κάτι, το λέω για άλλη μια φορά. Εμείς ούτε αισθανόμαστε, ούτε είμαστε ένικοι στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη είμαστε συνιδιοκτήτες. Ναι, το θέμα είναι ότι αν σας πούνε όντως δεν μας νοιάζει και άλλα συμφωνήσατε, τι θα κάνετε. Να σας απαντήσω. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι. Αλλά θέλω να επιμείνω, κύριε Οικονομέα, και έχει τεράστια σημασία και για τον ελληνικό λαό και για το προς τα έξω, τα μιλάς και προς τα μέσα, ότι δεν το ξεκινάμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι με την ψήφο του ελληνικού λαού, με μια τοποθέτηση υπέρ της κατάργησης του μνημονίου και της διαπραγμάτευσης του χρέους, μια τοποθέτηση που θα λέει ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ωραία. Και να εφαρμόσουμε αυτά που γίνανε και για τη χώρα σας. Ένα λεπτό. Και να εφαρμόσουμε αυτά που γίνανε και για τη χώρα σας το 1953. Δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε ότι δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει. Μισό λεπτό. Ότι θα γίνει. Πείτε μου με το χέρι. Από εκεί και πέρα. Με το χέρι στην καρδιά. Παρακαλώ. Όταν εσείς που πάτε στο καφενείο, πάτε στις συγκεντρώσεις, μιλάτε με κόσμο. Έτσι. Αφού του λέτε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, αυτό πρέπει να αλλάξει πολιτική. Ναι, μάλιστα συμφωνεί. Δεν σου λένε μετά, ρε παιδιά, όμως το παρακάντε και εσείς. Εγώ να σας απαντήσω. Ο απόλυτος οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Να σας πω κάτι. Το άκουγα λίγα και λαϊκά. Ναι. Εάν δεν υπήρχε αυτή η διάσταση, το πολιτικό παιχνίδι σχέση με τις επόμενες εκλογές θα είχε λυθεί. Θα είχε λυθεί. Και εγώ το πιστεύω. Ε? Και εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύετε. Λοιπόν, εμείς πάλι μιλάμε ειλικρινά σε αυτό το κανάλι και στα ίσα. Δεν υπάρχει λόγος. Εμείς ακόμα. Είμαστε ένα κόμμα που μέσα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα εκτοξευθήκαμε με την ψήφο του λαού βέβαια και όχι απλώς εκτοξευθήκαμε άπαξ. Εντάξει, και ακαριέως, στιγμιαίως, αλλά με διάρκεια, πολύ ψηλά. Είναι φυσικό να υπάρχουν ακόμα συγγραμμένες μας λειτουργίες που δεν προσυδειάζουν σε αυτή τη λειτουργία αλλά προσυδειάζουν ακόμα στο μικρό κόμμα. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Δραγασάκης, πρέπει να οριμάσουμε βιαίως. Ναι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ό,τι κάνουμε το κάνουμε μπροστά στο λαό. Και από εκεί και πέρα. Ειλικρινής είστε. Τι λέτε? Ειλικρινής είστε. Πάντως. Μα φυσικά δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και επαναλαμβάνω, προτιμώ να έχω μια διαφωνία πολιτική, αν θα πετύχει ή όχι διαπραγμάτευση, παρά να λένε τον επίτιμο πρόεδρό μου να το λένε Κορλεόνε και Φιάσκε. Αν συζητάμε για προσωπημένες πολιτικές, εδώ μιλάμε για μια κεντρική γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης που λέει ο κ. Μπαλάφος ότι πρέπει να οριμάσει βιαίως. Λες και η Ελλάδα μπορεί να περιμένει τον οποιοδήποτε να οριμάσει βιαίως. Να οριμάσουμε εμείς βιαίως. Αυτό λέω. Λες και η Ελλάδα μπορεί να περιμένει ποιος θα οριμάσει, ποιος θα οριμάσει. Αυτή είναι η ουσία. Όταν παίζονται δισεκατομμύρια, όταν παίζεται το μέλλον του τόπου.
Τώρα, λοιπόν, εδώ που τα λέμε, είχατε θέματα κι εσείς με τον Παναγιώνα στο Ψηφοφέλητο, έγινε ένα σκάνδαλο. Εδώ μιλάμε, ακούστε τώρα, δεν μιλάμε για προσωπημένες πολιτικές. Όχι, δεν είναι προσωπημένες. Εδώ μιλάμε για κεντρική πολιτική. Ακούστε με λίγο. Αυτά που είπε, δύο λεφτά. Εάν αυτά που είπε ο Αντώναρος ήταν άποψη του Καραμαλή και τον Καραμαλή. Γιατί ήταν να τα λέει κάποιο δικό μα. Εάν ήταν. Αντιλαμβάνεστε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε τι λέει. Εάν αυτά που είπε η Ντόρα. Αν τα λέγε κάποιο δικό μα. Πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ. Λίγο και ο Αντώναρος. Πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ. Πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές όταν η χώρα σιγά σιγά αποτινάσει το μνημόνιο, όταν η χώρα έχει βγει στις αγορές, όταν η χώρα έχει πετύχει τα πλεονάσματα. Πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει ως κεντρικό μήνυμα, μέσα ή έξω από το ευρώ. Μέσα ή έξω από την ευρωζώνη. Δεν λέει αυτό, κύριε. Αυτό είναι το δεν μήνυμα. Αυτό, κύριε. Και μάλιστα κύριε, τι λέει, να βάλουμε μου, και δημοψήφισμα. Λέει πτώχευση ή μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται. Μιλάμε για τα αυτά. Που διαπραγματεύεται η κόμμα. Δεν μιλήσει για κανένα άλλο. Αυτό λέει. Ακούστε, κύριε Παλάτα. Το κεντρικό μήνυμα που βγάζετε από την Ευρωζώνη. Αυτό είναι το μήνυμά μα. Πηγαίνοντα προ τι ευρωεκλογέ, αντί να συζητάμε για την ευάθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να συζητάμε για την ανεργία των νέων, συζητάμε για τη θαλάσσια πολιτική. Τι συζητάτε εσεί. Αν θα είμαστε στην Ευρώπη, όχι. Αυτό συζητάμε. Ποιο παιδί μα. Και πότε. Ποιο έχει παρακαλώ. Το μήνυμά μα. Λέτε ποιο είναι το μήνυμά μα. Το μήνυμά μα είναι ή θα πτωχεύσει η χώρα με τι πολιτικέ σα. Θα χρεοκοπήσει ή θα διαπραγματευτούμε υπεύθυνα για πράγματα. Αν θα χρεοκοπήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Κύριε Περακάκη. Αν θα ζήτημε για τον Εφιάλτη και τον Κορδεόν να κάνει κάτι τέτοιο. Και για του βουλευτέ που λέει ο Αντώνιο. Επειδή άκουσα και τον κύριο Παπά, δημοψήφισμα κάνει. Για ποιο πράγμα το δημοψήφισμα. Πάλι θα πείτε ψέματα. Σας διάκοψα, κύριε Παλάτα. Θα πείτε άλλο πράγμα. Τι λέτε για το δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα κάνεις όταν θες να το κερδίσεις. Εγώ πάντω όλες τις δημοσκοπήσεις που έχω δει που ρωτούν εάν θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη ή όχι. 70. Μα δεν έγινε για τον. 80. Γιατί ψεύδεστε. Ακούστε, κύριε Παλάτα. Το δημοψήφισμα που λέμε. Μα δεν είναι για το ευρώ ή μη ευρώ. Είναι αν προχω... Επειδή μας ρωτάνε τι θα γίνει με τα σχέση τα μνημόνια. Όχι, ακούστε. Είναι ξεκαθαρισμένα τα θέματα. Μην τα πετάτε από το ένα στο άλλο. Να σας πω για να μαθαίνετε. Να σας πω για να μαθαίνετε. Καλά, είναι δάσκαλε, αυτό που λέει η απάντηση. Δάσκαλε, η απάντηση σε αυτό που λέει ο κύριος Οικονομέας. Λέει ο κύριος Οικονομέας. Τι θα γίνει αν δεν. Λέμε κύριε Οικονομέα μου, αν δεν το παίξουν τσαμπουκάδες, τότε θα προσφύγουμε στο λαό. Όχι για το ευρώ ή όχι ευρώ. Όχι για το ευρώ ή όχι ευρώ. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινεί. Πάντως για το δημοψήφισμα δεν είναι για το. Το δημοψήφισμα δεν είναι για το ευρώ ή όχι ευρώ. Το δημοψήφισμα, κύριε Οικονομέα, είναι ξεκάθαρα το ευρώ ή όχι ευρώ. Δηλαδή θα πάμε σε ένα δημοψήφισμα που θα λέμε αν θα ασκήσουμε το μνημόνιο ή όχι. Αν θα συντηρήσουμε τις διαπραγματεύσεις ή όχι. Όχι. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Παλάβα. Πάτε λοιπόν εσείς δύο μήνες σε ένα δημοψήφισμα να τρέχει και θα δείτε κανένα αποτελέσματα. Και αν το δημοψήφισμα αυτό το χάσετε, κύριε Παλάβα, αν ποτέ γινόσαστε κυβέρνηση, αφού θα είχατε διαλύσει όλες τις αγορές. Λέτε, θα είμαστε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αφού θα είχατε διαλύσει όλες τις αγορές. Αφού θα είχατε διαλύσει την ελληνική οικονομία. Αφού θα είχατε διαλύσει όλα. Αντίθετα, εμείς δεν διαλύουμε τίποτα. Εμείς συνταθούμε για να δημιουργήσουμε. Πάντως εγώ με την ψήφο του λαού, ο ελληνικός λαός μας κάνει κυβέρνηση. Κύριε Παλάφα, έχετε μιλήσει αρκετά. Θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τα αποτελέσματά της. Αν χρειαστεί θα πάμε. Παρακαλώ, όχι. Έχει ένα παραμύθι. Πρώτον, ότι μιλάμε για το ευρώ για δημοψήφισμα. Κύριε Παλάφα, βοηθήστε μας. Τελειώσαμε. Διάλειμμα και μετά ο κ. Πυρακάκης και ο κ. Παπαδάκης. Και το κουκού εδώ και περιμένει. Η κουβέντα.